Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Αθλολογίες. Ζωντανά εδώ στο Start. Έχουμε να πούμε πολλά. Αλλάζουμε σκηνικό, αλλάζουμε στούντιο, αλλάζουμε ημέρες και ώρες. Βεβαίως, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή θα είμαστε μαζί στις 11 να βλέπουμε την επικαιρότητα, να βλέπουμε τους αγώνες του Σαββατοκύριακου, να βλέπουμε τι γίνεται σε όλα τα σπορ. Αυτή τη χρονική περίοδο έχουμε αγωνιστική δράση όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική στο ποδόσφαιρο και την Α1 Handball Premier. Βεβαίως, το ρεπορτάζ από τους αγώνες των Κυριακών ομάδων θα τα βλέπουμε κάθε Δευτέρα και θα βλέπουμε πλάνα και δηλώσεις από τα παιχνίδια που έχουν προηγηθεί. Η στήλη μας σαν σήμερα, λεπτομέρειες όσον αφορά τις βαθμολογίες, τα αποτελέσματα, όλα θα τα βλέπετε σε κάρτες. Την Παρασκευή θα έχουμε μια εκπομπή επίσης και για τα υπόλοιπα αθλήματα, να βλέπουμε τι πρόκειται να γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Όλα αυτά κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 11 στις Αθλολογίες μέσα από το Start. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μας στείλετε πολλά πολλά μηνύματα. Να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα θέλω να σας πω ότι στην εκπομπή έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θα ξεκινήσουμε με τις κάρτες μας και τη στήλη μας σαν σήμερα. Θα δούμε το ρεπορτάζ από το παιχνίδι του ΦΕΚΑ εκτός έδρας, κόντρα στον Φίλιππο Βέρεια, στην Ήθα για την κυρκυραϊκή ομάδα. Το ταξίδι αυτό κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Θα δούμε και δηλώσεις βεβαίως πρωταγωνιστών. Θα δούμε τι έγινε όσον αφορά τον αγώνα της Κασιόπης, τον νικηφόρο γκολ για την κερκυραϊκή ομάδα, την πρώτη νίκη στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Βεβαίως θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κερκυραϊκής ομάδας, τον Κωνσταντίνο Σγουράκη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα δούμε αποκλειστικές δηλώσεις από την ομάδα της Λευκύμης, η οποία επέστρεφε μετά την ισοπαλία κόντρα στην Καστοριά. Στην επιστροφή λοιπόν στον δρόμο του γυρισμού στο καράβι μιλήσαμε με τον Παναγιώτη Κορομπόκη και τον Νίκο Μουζακίτη από τη Λευκύμη, ενώ θα δούμε τι έγινε και στο παιχνίδι του ΟΦΑΜ με την Πρέβεζα, ισοπαλία για τις δύο ομάδες, βεβαίως δηλώσεις πρωταγωνιστών. Πάμε να ξεκινήσουμε τη στήλη μας σαν σήμερα, να δούμε τι έχει συμβεί κάποια στιγμή στον κόσμο, σε ολόκληρο τον κόσμο, όσον αφορά τα αθλητικά νέα, την τελευταία εβδομάδα που διανύουμε. Σαν σήμερα, λοιπόν, 12 Απριλίου 1906, διεξάγεται στο ποδηλατοδρόμιο το κατόπινο στάδιο Καραϊσκάκη, ο αγώνας Ελλάδας-Δανίας για το ποδοσφαιρικό τουρνουά της Μεσολυμπιάδας. Στο ημίχρονο και το σκορ είναι 9-0 υπέρ των Δανών. Οι παίκτες εθνικής μας αρνούνται να εμφανιστούν. Στην ομάδα παίζει και ο 17χρονος Γιώργος Καλαφάτης, ο μετέπειτα ιδρυτής του Παναθηναϊκού. Σαν σήμερα 11 Απριλίου 1955 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας αθλητικής εφημερίδας «Αθλητικό Φως», που αργότερα θα μετονομαστεί σε «Φως των Σπορ», μια ιστορική εφημερίδα βεβαίως. Σαν σήμερα 10 Απριλίου 1985 ο Παναθηναϊκός γνωρίζει την ήττα με 4-0 στο Άινφιλντ από την Λίβερπουλ στο πρώτο ημιτελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στο Νιν Champions League. Σαν σήμερα, 9 Απριλίου του 1906, διοργανώνεται στην Αθήνα η Μεσολυμπιάδα με αφορμή την επέτειο 10 χρόνων από την τέλεση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Παίρνουν μέρος 884 αθλητές από 20 χώρες, ανάμεσά τους 300 Έλληνες και Ελληνίδες. Η διοργάνωση σημειώνει πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν θα επιβιώσει ως θεσμός επειδή η Ελλάδα δεν αντέχει το μεγάλο οικονομικό κόστος. Σαν σήμερα, 7 Απριλίου 1929, η Β' Ιταλίας επικρατεί 4-1 της Ελλάδας σε φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ΕΠΟ το θεωρεί ως το πρώτο επίσημο αγώνα της εθνικής μας. Σαν σήμερα, 7 Απριλίου 1999, η ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ δίνει φιλικό αγώνα με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, φορώντας φανέλες με ζωγραφισμένους στόχους σε ένδειξη συμπαράστασης στον βομβαρδισμένο από τον ΝΑΤΟ σερβικό λαό. Τέλος, σαν σήμερα, 6 Απριλίου 1914, γεννήθηκε η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, η Κύπρια πρωταθλήτρια του Στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στον Στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέθανε 26 του 2011. Αυτά όσον αφορά τη στήλη μας σαν σήμερα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα αγώνων του Σαββατοκύριακου. Θα ξεκινήσουμε με την Α1 Handball Premier. Να δούμε την αγωνιστική που πέρασε. Ήταν η 11η για τη μεγάλη κατηγορία. ΠΑΟΚ Ζαφυράκης Νάουσας 30-24, Φίλιππος Βέρειας Θέακας 33-26 και Αεροπός Έδεσας Δράμα 28-34, ρεπό και η ομάδα της Πηλέας. Μετά από 11 αγωνιστικές στη βαθμολογία, πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ, επόμενος αντίπαλος του Θέακα, έχοντας 21 βαθμούς, ακολουθεί η Δράμα με 17,
10 βαθμούς μοιράζονται Πηλαία και Φίλιππος Βέρειας μετά την νίκη του επί του Φεακά. 6 βαθμούς έχει ο Αεροπός Έδεσσας, στους 5 ο Σαφιδάκης Νάουσας, 3 ο Φεάκας στην τελευταία θέση. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η 12η κερκυριακή ομάδα. Υποδέχεται το ερχόμενο Σάββατο την ομάδα του ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο. Αναμένουμε την τελική ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα θα γίνουν και οι αναμετρήσεις. Ζαφυράκης Νάουσας, Αεροπός Έδεσσας και Δράμα Πηλαία Ρεπό έχει ο Φίλιππος Βέρειας. Πάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία να δούμε τι προηγήθηκε. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα μετά από αρκετούς μήνες απραξίας και ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα και για τους ποδοσφαιριστές, με όλους όσοι μιλήσαμε και τους προπονητές βεβαίως, για την αναμέτρηση που παρακολουθήσαμε εδώ του ΟΦΑΜ με την Πρέβεζα. Υπάρχουν και εμβόλυμες αγωνιστικές, εξαναβολής παιχνίδια διεξάγονται την Τετάρτη. Να δούμε όμως εμείς πώς πήγε αυτή η αγωνιστική, η τέταρτη αγωνιστική, πέμπτος όμιλος ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, εκεί που έχουμε βεβαίως κερκυραϊκές ομάδες που μας εκπροσωπούν. Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας Καστοριάς, Λευκύμη 0-0, το παιχνίδι αυτό έγινε το Σάββατο. Αστέρας Καλλιράκης Γρεβενών, Θύελλα Κατσικά 2-0. Παναγρινιακός Αχερών Καναλακίου 0-0. Αθλητικός όμιλος Κασιόπης Αμβρακικός Λουτρού 1-0, πρώτη νίκη για την κερκυραϊκή ομάδα. Τηλικράτης Λευκάδας, Θύελλα Μοναστηρακίου 2-0. ΟΦΑΜ Πρέβεζα 1-1, στα τελευταία δευτερόλεπτα ισοφάρισε η κερκυραϊκή ομάδα. Αναγέννηση Άρτας, Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου 0-0. Η βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές στον 5ο όμιλο έχει ως εξής. Στην πρώτη θέση είναι ο Αχέρων Καναλακίου από την Πρέβεζα, έχοντας 10 βαθμούς. Αυτή είναι η επόμενη κάρτα που θα δούμε. Ο Αστέρας Καλλιράκης από τα Γρεβενά έχει 9 βαθμούς. Ο Τηλικράτης Λευκάδας είναι στους 9. Ο ΦΑΜ μετά την ισοπαλία έχει 7. Η Πρέβεζα επίσης έχει 7 βαθμούς. Η Λευκύμη το ίδιο αριθμητικό, όσους έχει και ο Παναγρινιακός. 4 βαθμούς έχει η Αναγέννηση Άρτας. Εδώ βλέπουμε τον Αμβρακικό Λουτρού, ο οποίος έχει 3 βαθμούς. Η Θύελλα Μοναστηρακίου 3 βαθμούς. Ο Αθλητικός Όμιλος Κασιόπη, η κάρτα που βλέπαμε πριν από λίγο, έχει 3 βαθμούς. Από 1 βαθμό έχουν ο Μέγας Αλέξανδρος Καστοριάς και η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου. Χωρίς βαθμό είναι η Θύελλα Κατσικά. Να σας πω ότι εκκρεμούν αναβληθέντα παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική μεταξύ του Μέγα Αλέξανδρου Καλλιθέας και της Πρέβεζας, που θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Επίσης έχουμε για την τρίτη αγωνιστική το παιχνίδι Θύελλα Κατσικά. Ο ΦΑΜ, αναμένουμε η ημερομηνία διεξαγωγής του, και ΑΕ Μεσολογγίου Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας. Επίσης περιμένουμε ημερομηνία διεξαγωγής και του αγώνα αυτού. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Δεν έχει βγει ακόμα η ακριβής ημερομηνία για την αγωνιστική αυτή, που είναι η Πέμπτη. Βεβαίως, καλώς οχόντων των πραγμάτων, θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα που περιλαμβάνει. Θύελλα Κατσικά Πρέβεζα. Ο ΦΑΜ παίζει εκτός έδρας με το Μεσολόγγι. Η Λευκύμη υποδέχεται την Αναγέννηση Άρτας. Ο Τηλικράτης Λευκάδας αντιμετωπίζει τον Μέγα Αλέξανδρο Καλλιθέας. Ο Αχερών Καναλακίου υποδέχεται τον Αστέρα Καλλιράκης. Ο Αμβρακικός Λουτρού παίζει με τον Παναγρινιακό. Ενώ ο Αθλητικός Όμιλος Κασιόπη παίζει εκτός έδρας με την Θύελλα Μοναστηρακίου από την Πρέβεζα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του ΦΕΚΑ εκτός έδρας με τον Φίλιππο Βέρειας. Ήταν για την κερκυριακή ομάδα απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Βεβαίως να σας πω ότι ο ΦΕΚΑ είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από νέα παιδιά υπό τις προπονητικές οδηγίες των Κωνσταντίνου Μιχαλάκη και Νίκου Πέρου. Κάνει μια νέα προσπάθεια στη μεγάλη κατηγορία. Δεν θα υποβιβαστεί καμία ομάδα φέτος. Γι' αυτό και ο ΦΕΚΑ έχει το χρόνο να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις που θέλει, ώστε να μπορέσει η ομάδα να σταθεί με κερκυραίους κυρίως παίκτες, αλλά και με τις δύο μεταγραφές που έχουν παραμείνει στην ομάδα, τον Αλέξανδρο Δούγια και τον Γιάννη Γιανακόπουλο. Πάμε να δούμε πλάνα και δηλώσεις από το παιχνίδι Φίλιππος Βέρειας ΦΕΑΚΑΣ για την Α1 Handball Premier. Απομένουν 2 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα έτσι όπως έχει κυλήσει αυτή η δύσκολη χρονιά φέτος. Διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης Παναγιώτης Νάσκος και Βασίλης Χαρίτσος, βεβαίως παρατηρητής αγώνα ο Στεμπάν Παρτεμιάν. Τελευταίες λεπτομέρειες για να ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Φιλίππιο Δημοτικό Γυμναστήριο. Οι ομάδες είναι έτοιμες. Θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος Βέρειας είναι από τις λίγες ομάδες στη μεγάλη κατηγορία που κράτησε ξένους παίκτες, ακόμη και μετά το lockdown, ακόμα και μετά το stop στο πρωτάθλημα.
Δημήτρης Τριανταφυλλίδης από τον Φίλιππο Βέρεια σε 10η αγωνιστική για τη μεγάλη κατηγορία γηπεδού κοινικής Αντοφέακα. Βεβαίως η υπεροχή ήταν ξεκάθαρη, μια πολύ δυνατή ομάδα ο Φίλιππος Βέρειας με παράδοση στις μεγάλες κατηγορίες. Πες μου λίγα λόγια για την αναμέτρηση και για το δικό σου πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Δηλαδή είχαμε την νοοτροπία ότι έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε. Μπήκαμε 100%. Το θέλαμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω δείξαμε την μαχητικότητά μας. Είχαμε καιρό να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι με συνέχεια. Τα προηγούμενα μας παιχνίδια ήμασταν καλοί, αλλά κατά διαστήματα. Αυτό νομίζω το βελτιώσαμε και είχαμε συνέχεια και ροή στο παιχνίδι μας. Ευχαριστούμε το ΦΕΑΚΑ για αυτό το παιχνίδι που ήταν πολύ δυνατό. Κέρδισαμε εμπειρίες, είδαμε τα λάθη μας, τα δυναμίες μας. Νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε αρκετά καλά τον αντίπαλο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και στις δύο ομάδες, χωρίς τραυματισμούς και όλα αυτά. Είναι δύσκολο να το τονίσουμε, να συνεχίζουμε έτσι την πορεία μας στον αθλητισμό, τον εραστηνικό που ανήκουμε. Διότι είχαμε 4 μήνες κενό, άπρα υγείας ακριβώς που δεν είχαμε προπονήσεις και δεν είχαμε ροή. Και προσπαθούμε όλες οι ομάδες να μπαίνουμε στο 100% χωρίς τραυματισμούς και να είμαστε όλοι εντάξει. Πάνω από όλα. Να μου πεις δύο λόγια πρώτον για εσάς που έχετε κρατήσει από τις λίγες ομάδες που έχετε κρατήσει ξένους παίχτες. Έχετε ψηλά κορμιά και βεβαίως είσαστε μια δυνατή ομάδα στο πρωτάθλημα. Και από την άλλη και τον ΦΕΑΚΑ, ο οποίος τώρα πλέον δίνει βάση στα πιο νέα παιδιά. Έχει κερκυραίου στο ρόστερ του. Έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Σχολίασε μου λίγο αυτά τα δύο. Κοιτάξτε, προσπαθούμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερο δυναμικό για την ομάδα μας. Θέλουμε να έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μερικά αποτελέσματα δεν μας βοήθησαν. Τα χάσαμε στις λεπτομέρειες. Είμαστε κι εμείς νέα ομάδα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Και ο ΦΕΑΚΑ έχει πάρα πολύ νεαρά παιδιά. Ναι, ακριβώς. Και πιστεύω κάνουν πολύ καλή δουλειά κάτω στο νησί, στην Κέρκυρα. Και είναι πολύ καλό που δουλεύουν σε μικρές και νεαρές ηλικίες, δίνουν έμφαση στα παιδιά, δουλεύουν με στόχο και προοπτική να πάνε ψηλά. Και αυτό είναι κάτι πολύ καλό που το χρειαζόμαστε ο ελληνικός αθλητισμός, να στηρίζει τα δικά μας τα παιδιά, για να πάμε εμείς μπροστά σαν άθλημα, σαν έθνος, πείτε το όπως θέλετε. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Ρίζος από την ομάδα του Φίλιππου Βέρειας για την 11η αγωνιστική υποδέχτηκε τον ΦΕΑΚΑ, τον οποίο και κέρδισε εδώ στο γυμναστήριο της Βέρειας βεβαίως, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας. Μια αναμέτρηση σημαντική. Ο Φίλιππος Βέρειας θα πάει σε ρεπό, μετά ακολουθούν οι διακοπές του Πάσχα και μετά θα ακολουθήσει η τελευταία αγωνιστική. Οπότε αυτό τώρα καταρχήν μου πει δύο λόγια για την αναμέτρηση κοντά στο ΦΕΑΚΑ και κατά δεύτερον για το μεγάλο διάλειμμα που έχετε. Συγχαρητήρια καταρχάς και στις δύο ομάδες. Εμείς χρειαζόμασταν μια νίκη, είχαμε αρκετό καιρό να κάνουμε. Επίσης χρειαζόμασταν και τους 2 βαθμούς. Ήταν ένα αρκετά καλό μάτς. Εντάξει, κρίθηκε πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή που ξεφύγαμε στο σκορ. Από εκεί και πέρα καλή συνέχεια και στην ομάδα του ΦΕΑΚΑ, χωρίς τραυματισμούς. Τώρα για το κενό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε την προπόνηση και να μην χαθεί η ομάδα, γιατί έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε ρυθμό. Και στα προηγούμενα μάτς κάναμε ντέρμπι, που σημαίνει ότι βρήκαμε κάποιο ρυθμό. Και αυτό, να σκληρή προπόνηση, μακάρι να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό, να έχουμε υγεία. Και κοιτάμε μπροστά, βλέπουμε το μέλλον. Χρειαζόμαστε και άλλους 2 βαθμούς σίγουρα. Μια ομάδα με πολλά πρωταθλήματα και κύπελλα, όπως ο Φίλιππος Βέρειας, απέναντι σε μια χαντμπολμάνα και ομάδα προερχόμενη από ένα νησί με μεγάλη παράδοση στο χαντμπολ. Πώς τα κρίνεις αυτά τα δύο? Υπήρχε πολύ ωραίο κλίμα καταρχάς. Από εκεί και πέρα και εμείς κοιτάμε να συνταχθούμε. Γι' αυτό και παίζουμε κυρίως βεριώτες παίκτες εδώ πέρα και κοιτάμε για το μέλλον. Κάτι αντίστοιχο με το ΦΕΑΚΑ που επενδύσει και ο κύριος Αθήκης. Ναι, επίσης. Τώρα από εκεί πέρα δεν γνωρίζω παραπάνω για το μέλλον που κοιτάει ο ΦΕΑΚΑς. Είναι σημαντικό όμως να παίζουν παιδιά από τον τόπο της κάθε ομάδας. Πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί επενδύουν στο μέλλον έτσι. ΦΕΑΚΑΣ. Το παιχνίδι σε δευτερόλεπτα λοιπόν θα ξεκινήσει. 11η αγωνιστική Α1 Handball Premier. Άλλα δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα, αργότερα βέβαια. Αεροπός Δράμα και ΠΑΟΚ Ζαφυράκης Νάουσας, ενώ η Πηλαία έχει ρεπό και δεν θα αγωνιστεί.
Κωνσταντίνος Μιχαλάκης από την ομάδα του ΦΕΚΑ, η οποία ήρθε εδώ βεβαίως στη Βέρεια, αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα μεγάλα σαλόνια. Ο ΦΕΚΑ, μια νεανική ομάδα με ένα πολύ δυναμικό ρόστερ, προσπάθησε πάρα πολύ το παιχνίδι σήμερα. Πες μου λίγα λόγια για την αναμέτρηση αυτή. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στον Φίλιππο, ήταν δίκαια νικητής του σημερινού αγώνα. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος σε κατά διαστήματα. Εντάξει, χάσαμε με 8 γκολ. Αλλά αυτά που δουλέψαμε στην Κέρκυρα τις δύο εβδομάδες, γιατί είχαμε και το ρεπό, δείξαμε να βελτιωνόμαστε. Στα πολύ θετικά είναι ότι έπαιξαν όλοι οι παίχτες οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα μέχρι τη Βέρεια. Δείξαν ότι όλοι αξίζουν θέση και συγχαρητήρια στους παίχτες μας. Και πάμε να δούμε τώρα το επόμενο παιχνίδι στην Κέρκυρα με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι λοιπόν, μια και πήγε σε αυτό με τον ΠΑΟΚ, μια πολύ δυνατή ομάδα, στο κλειστό γυμναστήριο της Κέρκυρας, χωρίς φιλάθλους, που είναι μια πολύ σημαντική απώλεια για το κερκυριακό σωματείο, αλλά και για κάθε σωματείο. Για αυτό το παιχνίδι τι βλέπεις? Εντάξει, σίγουρα θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε παίξει. Είναι πρώτη στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ. Θα πάμε σίγουρα χωρίς άγχος. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο rotation. Θα παίξουν όλα τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να το ευχαριστηθούμε. Από αυτό το παιχνίδι το μόνο που έχουμε να κερδίσουμε είναι εμπειρίες. Θα πάμε χαλαροί, θα δουλέψουμε όλη τη εβδομάδα συγκεκριμένες κινήσεις, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κι άλλο την άμυνά μας, την 5-1 άμυνα, είναι η άμυνα που μας ταιριάζει και συνεχίζουμε. Δεν θέλω να το ελαφρύνω, να δικαιολογήσω την ήττα. Θέλω να σου πω ότι ερχόντουσαν πολλά μηνύματα στην μετάδοση που κάναμε αποκλειστικά για το παιχνίδι αυτό. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην Κέρκυρα που έχει μικρούς παίχτες, που το προσπαθεί, που κάνει αυτή η μέρα ένα τόσο μεγάλο δύσκολο ταξίδι απέναντι σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει κυπέλα και πρωταθλήματα. Θα μπορούσε αυτός να είναι λόγος, ίσως ένας παράγοντας που θα βοηθούσε στο γεγονός ότι υπάρχει κούραση ή ότι η ομάδα δεν έδειξε το 120%? Όχι. Δεν θεωρώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά μπήκαν μέσα, κάνανε το καλύτερο το δυνατοτήτων του. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν αθλητές οι οποίοι δεν έχουν παίξει σε πρωταθλήματα όταν ήταν παιδες, όταν ήταν παμπέδες, όταν ήταν παιδικό ή όταν ήταν έφηβοι. Και σε όλες αυτές τις διοργανώσεις να έχουν παίξει το πολύ 2-3 αγώνες. Δεν έχουν παίξει στη Β' Εθνική, δεν έχουν παίξει στην Α2 και καλούνται ξαφνικά να παίξουν στην Α1. Είναι και μαθητές λυκείου κάποιοι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, πιστεύω σε αυτά τα παιδιά. Θέλω να πιστέψει όλος ο κόσμος σε αυτά τα παιδιά και ειδικά στην Κέρκυρα, να πιστέψουν στους αθλητές μας. Δεν φτιάχνουμε την ομάδα για το τώρα, φτιάχνουμε την ομάδα για το αύριο. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό. Έχουμε βρει και το ρυθμό μας, είμαστε σε πολύ καλό mood και συνεχίζουμε έτσι χωρίς να χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που ήρθες και εδώ πέρα μέχρι τη Βέρεια και μας στηρίζεις. Θέλω να πω ότι όλα τα μέτρα πάρθηκαν για να ξέρει και ο κόσμος ότι έχουμε έρθει. Βεβαίως έχουμε κάνει τεστ όπως και η ομάδα και είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξη. Γιάννης Πάλας από την ομάδα του ΦΕΚΑ, η οποία αντιμετώπισε και την 11η αγωνιστική της μεγάλης κατηγορίας, τον Φίλιππο Βέρειας εκτός έδρας. Ένα παιχνίδι δύσκολο για την κυριακή ομάδα, απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα όπως είναι ο Φίλιππος Βέρειας. Βεβαίως την επόμενη αγωνιστική η κυριακή ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο λίγο πριν τη διακοπή για τις γιορτές του Πάσχα. Πες μου λίγα λόγια για την αναμέτρηση σήμερα. Παίξατε όλοι, παίξατε δυναμικά. Πώς ήταν το παιχνίδι? Πολύ σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά πήραν λεπτά στα χέρια τους. Όλα τα παιδιά αποδείξανε πράγματα. Βγήκε ότι ακριβώς δουλέψαμε στην προπόνηση, γιατί ο προπονητής μας δουλεύει πράγματα για να χτίσουμε κάτι πολύ δυνατό. Όλα είναι δοκιμές για την ώρα. Θεωρώ ότι έτσι όπως το δαγώ στα μάτια μου, ότι αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και αντισταθήκαμε από το πρώτο λεπτό. Απαντούσαμε σε ό,τι και να κάνανε. Ήταν καλύτερη μέρα, καλύτερη αθλητικά όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας. Βγήκαν μπροστά στο σκορ, κερδίσανε. Μπράβο στα παιδιά, χαίρομαι. Νομίζω ότι μια handballman όπως είναι η Κέρκυρα με μια ομάδα σημαντική όπως είναι ο ΦΕΚΑΣ απέναντι σε έναν Φίλιππο Βέρειας, ξέρεις, όταν βλέπεις όλα αυτά τα 9 πρωταθλήματα, τα 6 κύπελα, καταλαβαίνεις ότι παίζεις απέναντι σε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι γιατί ο κάθε σύλλογος εκπαιδεύει τα παιδιά του. Όλα τα παιδιά μπαίνουν στο γήπεδο για να αποδείξουν κάτι. Είναι τι θα αποδείξει ο καθένας. Η ιστορία είναι κάτι που τρομάζει τους περισσότερους. Εμένα προσωπικά με εθίζει και με ρεθίζει, γιατί με κάνει να θέλω ακόμα περισσότερο να αποδείξω πράγματα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Αυτό που χτίζει τώρα ο ΦΕΚΑΣ, νέα παιδιά, παιδιά δικά του, με τα δύο παιδιά που έχουν έρθει και έχουν παραμείνει στην ομάδα, το Δούγια και το Γιανακόπουλο, με τον Κωνσταντινό Μιχαλάκη, όλο αυτό που θέλετε να χτίσετε, αυτή η χρονιά που φέτος ούτως ή άλλως είναι χαμένη έτσι όπως πήγε, αλλά κάνετε την προσπάθειά σας μέχρι τέλους. Πιστεύεις ότι θα αποφέρει καρπούς? Σίγουρα. Και εγώ δεν τη βλέπω χαμένη χρονιά, εγώ τη βλέπω ευκαιρία για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι έξω από το μυαλό
του κάθε προπονητή, του κάθε αθλητή, να δοκιμάσουμε πράγματα, ώστε του χρόνου να ξαναμπούμε με πολύ δυνατές βάσεις. Εγώ έτσι το βλέπω. Παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ επόμενο στο κλειστό γυμναστήριο εκεί. Ο ΠΑΟΚ είναι μια εξαιρετική και μια μεγάλη ομάδα, με τρομερούς αθλητές. Δεν θεωρώ ότι κανένας φοβάται κάτι από την ομάδα μας. Το παιχνίδι, από όσο ξέρω, όταν μπαίνουμε μέσα, γράφει πάνω 0-0. Οπότε εκεί παίζονται όλα. Από το 0-0 ξεκινάμε και βλέπουμε πώς πάει. Κανείς δεν έχει προβάδισμα. Πώς ένιωσες σήμερα που φόρεσες τη φανέλα, έπαιξες μετά από καιρό? Έζησες, παρότι ξέρεις, δεν υπήρχε αυτό το κλίμα της κυριακής κερκίδας με τον κόσμο να βοηθάει. Πώς ένιωσες? Χάρηκα. Χάρηκα γιατί είμαι 2-3 μήνες τώρα και πασχίζω γι' αυτό και μου ήταν δύσκολο γιατί ήμουν 2 χρόνια εκτός. Με πιάσαν από το χέρι όλοι οι παίχτες, ο προπονητής, με βοηθήσανε και κάνουμε τα πάντα τώρα. Τώρα το ότι έλειπε ο κόσμος είναι κάτι που μας πονάει, ειδικά τους Κερκυραίους, γιατί έχουμε συνηθίσει να παίζουμε έτσι. Τώρα παίζουμε πάλι και τους έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή εγώ τα μπαίνω μέσα, στο κάθε γκολ, σε κάθε φάση, νομίζω ότι έχω όλους τους Κερκυραίους απέναντι μου και φωνάζουν για μας. Φίλιππος Βέριας, Φέακας, 33-26, εδώ στο Φιλίππιο Δημοτικό Γυμναστήριο. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Η προστασία ανάμεσα σε εσάς και τον ήλιο. Τέντες Παγκράτη. Με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο. Με υπευθυνότητα στη δουλειά μας. Σε κάθε της λεπτομέρεια. Με τα καλύτερα υλικά και την τεχνολογία που εξελίσσεται κάθε μέρα. Τεντόπανα Calvary, Nifan και ηλεκτροκίνηση Somfy. Είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε για να καλύψετε κάθε ανάγκη και επιθυμία σας στον τομέα της σκίασης χώρων με τις καλύτερες τιμές. Τέντες Παγκράτης. Στην Εθνική Λευκύμης 38, Παγκρατέικα. Τηλέφωνα 26 610 32 078 και 28 186. Το Ιδρώ λέει ναι στην οικονομία και παρουσιάζει τις αντλίες θερμότητας. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι και ζεστό νερό όλο το χρόνο. Οι αντλίες θερμότητας λαμβάνουν ενέργεια δωρεάν από το περιβάλλον με την μεγαλύτερη απόδοση και το μικρότερο κόστος χρήσης, με ευκολία στην εγκατάσταση σε όλα τα κτίρια και δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχοντα συστήματα, με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Αντλίες θερμότητας. Η πιο προσιτή και ολοκληρωμένη λύση στο Ιδρώ. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Μετατρέπουμε τις παλιές αναλογικές βιντεοκασέτες σε ψηφιακή μορφή. Με ποιοτικό έλεγχο επαγγελματικών προδιαγραφών και αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6989-840-841. Δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σας χωρίς επιπλέον επιβάρηση. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πρώτη. 97,5 Radio DJ. Expert. Ποιότητα. Εμπιστοσύνη. Γνώση. Επαγγελματισμός. Επάρκεια. Εξυπηρέτηση. Ζήσε την εμπειρία Expert στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 25 και στο 26610-308-95. Expert, η ειδική. Ρενάτο Γκαρίνο. Τσακίρης Μαλάς, .com. Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα.
Ακτινοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη. Απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Καλημέρα, κυρία Δημητράκου. Άννα, καλημέρα. Χρειάζομαι τους τελικούς πίνακες άμεσα. Ναι, ναι, τους τελειώνω τώρα και τους στέλνω. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Θέλω να σε καθυστερώ. Έχεις να φροντίσεις και τη μικρή. Δεν χρειάζεται. Την έχει αναλάβει ο Νίκος. Έχει πάρει γονική άδεια σήμερα. Μη μου πεις ότι σε βοηθάει ο Νίκος. Δεν βοηθάω, κυρία Δημητράκου. Μοιράζομαι τις ευθύνες. Μπράβο, Νίκο. Και βλέπω την Άννα σύντομα να παίρνει κλώβογη. Η συμφιλίωση επαγγελματικής ιδιωτικής ζωής μας συμφέρει όλους. Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και ΘΥΗ Women on Top. Γιατί είναι σημαντική η μάσκα? Ένας βασικός τρόπος μετάδοσης του κορονοϊού είναι μέσω σταγονιδίων, τα οποία εκρίνουμε όταν βήχουμε και φτερνιζόμαστε, όταν μιλάμε και όταν αναπνέουμε. Το ρίσκο είναι μεγαλύτερο όταν μιλάμε δυνατά ή τραγουδάμε, αλλά ακόμα και αν απλά αναπνέουμε κοντά σε άλλους για αρκετή ώρα. Γι' αυτό φοράμε όλη μάσκα, γιατί αν βρεθούν δύο άνθρωποι κοντά και ο ένας είναι φορέας COVID, όταν δεν φοράει κανένας μάσκα, η πιθανότητα μετάδοσης είναι πολύ μεγάλη. Εάν φοράει μόνο ένας, είναι μικρότερη. Αλλά εάν φοράνε μάσκα και οι δύο και την φοράνε σωστά, τότε πραγματικά μένουμε ασφαλείς. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα 30 φίλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ είμαστε, επιστροφή στις αθλητολογίες. Βεβαίως τα λέμε κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή στις 11 με πλούσια αγωνιστική δράση. Βλέπουμε τι γίνεται όσον αφορά τις ομάδες μας στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Σε λίγο θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Είδαμε νωρίτερα τι έγινε στον αγώνα του ΦΕΑΚ κόντρα στον Φίλιππο Βέρειας εκτός έδρας. Πάμε τώρα να δούμε αποκλειστικά το γκολ. Τον νικηφόρο γκολ για την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Κασιόπης κόντρα στον Αυρακικό Λουτρού. Τέταρτη αγωνιστική, πέμπτος όμιλος, γάμα εθνική κατηγορία και η πρώτη νίκη για την κερκυριακή ομάδα. Αμέσως μετά τον γκολ θα επιστρέψουμε, το οποίο είναι πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Απλά θέλω να το δείτε, θέλω να το παρακολουθήσετε. Θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Σγουράκη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το κερκυριακό σωματείο. Και βεβαίως, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις άλλες δύο κερκυριακές ομάδες που βρίσκονται στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, με την Λευκύμη και τον ΟΦΑΜ. Πάμε όμως να δούμε τον γκολ, τον νικηφόρο γκολ του Αθλητικού Ομίλου Κασιόπη. Αυτό ήταν λοιπόν το νικηφόρο γκολ για την κερκυριακή ομάδα. Τους πρώτους τρεις βαθμούς στην βαθμολογία έχει πλέον ο Αθλητικός Όμιλος Κασιόπη. Είναι στην 11η θέση. Θέλω να σας πω ότι το γκολ πέτυχε στο 56 ο νεαποκτηθής από το Ρεθυμνιακό, ο Σέντερφορ, ο Ρενέ Σταυρέ, με δυνατό πλασέ. Έκανε το 1-0 για τους Κερκυραίους. Βεβαίως και ο Αμβρακικός είχε την ευκαιρία του στο 85 για να ισοφαρίσει. Αλλά τα πράγματα έμειναν εκεί. Νίκη για την κερκυριακή ομάδα.
Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Κωνσταντίνο Σγουράκη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για την νέα ουσιαστικά αυτή ομάδα, τον αθλητικό όμιλο Κασιόπης, ο οποίος έχει πάρα πολλά νέα παιδιά, έχει ένα νεανικό ρόστερ, έχει αρκετά πρόσωπα καινούρια, βάζει νέους στόχους, βάζει τον πύχη σε ένα άλλο σημείο υπό τις προπονητικές οδηγίες του κύριου Χρυστοφοράκη βεβαίως. Η κερκυριακή ομάδα. Θέλω να σας πω ότι το μόνο μελανό σημείο στο παιχνίδι αυτό που πραγματοποιήθηκε χθες είναι ο τραυματισμός στο 75 του βούλγαρου αμυντικού της κερκυριακής ομάδας, του Νίκη Στέρεφ, ο οποίος ήταν πολύ άτυχος στον τεμπούτο του. Θα δούμε πώς πήγε σήμερα και τι έγινε όσον αφορά τον τραυματισμό του. Στο δεξί γόνατο αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε τώρα τι γίνεται και πώς εξελίχθηκε σήμερα η κατάστασή του, αν έγινε κάποια μαγνητική, το τι γίνεται σχετικά με το θέμα αυτό. Θέλω να σας πω ότι σε λίγο κοντά μας ο κύριος Γουράκης, η ομάδα με στόχο να πετύχει και θα πετύχει, είναι μια φράση του κύριου Σγουράκη, και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά να μιλήσουμε για τον αθλητικό όμιλο Κασιόπης. Είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις πρόεδρε, πώς είσαι? Καλά, εσείς τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Λέμε για τον γκολ αυτό, το είδαμε κιόλας βεβαίως αποκλειστικά, τον γκολ για την κερκυριακή ομάδα που σημείωσε ο Σταυρέ με ένα δυνατό πλασέ. Και οι πρώτοι τρεις βαθμοί στην κατηγορία για τον αθλητικό όμιλο Κασιόπης. Πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, έτσι δεν είναι? Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο το γεγονός για τον γκολ. Αυτό ήταν λίγο φαϊνότερο με τη, από τη στιγμή που όλοι οι ποδοσφαιριστές στο τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση ήταν σίγουροι για τους ποδοσφαιριστές πλέον που έχουν πλαισιώσει το όνομα της ομάδος από μία μίξη καινούριων ποδοσφαιριστών και ντόπιων. Ναι. Γιατί εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι και τοπικιστής, πιστεύω πολύ, πάρα πολύ στα ντόπια παιδιά, και αυτά που είχε η ομάδα και αυτά που κάναμε μεταγραφές, και σίγουρα και για τους ποδοσφαιριστές που δεν είναι από εδώ και που οφείλουν να έρθουν, επειδή είναι επαγγελματίες και έχουν παραστάσεις σε άλλες κατηγορίες, να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. 18 νέα πρόσωπα στην ομάδα, όπως είπες και εσύ βεβαίως, από, και από τοπικές ομάδες εδώ και από άλλες ομάδες, από τους Παξούς, από τον Οδυσσέα Βλιωτών, από τον Εθνικό Πειραιά, από τον ΑΟΦΕ Καμαραθιά, από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, Ζάκυνθο, Κυλκυσιακό, από την Κόρινθο, από την Ακαδημία ΠΑΟ στο Κανόνι, από τον Αστέρα Λιαπάδων. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, ότι έχει και δικά μας παιδιά η ομάδα αυτή, και νομίζω ότι πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσαμε να δούμε κερκυραϊκά ταλέντα να αναδεικνύονται και σε μεγάλες κατηγορίες, και είναι κάτι που θες να το κάνεις πράξη στην ομάδα αυτό. Είναι σίγουρο, γιατί κατά το παρελθόν και με βάση την ιστορία μου που έχω σε αυτό το χώρο, παρότι δεν είμαι πολύ μεγάλος, ίσως επειδή είμαι ζυμωμένος από τα 16 με 17 μου, υπήρξε όταν ήμουν ανήλικος, ακόμα έκανα την εισαγωγή μου σε διοικητικό συμβούλιο στην τότε Αθλητική Ένωση Χανίων. Και άρχισα στα 19 μου και πήρα το πρώτο μου πρωτάθλημα από το Α τοπικό στο τότε Περιφερειακό, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Στην πορεία απέκτησα και άλλους τίτλους. Όμως οι τίτλοι δεν λένε τίποτα. Το ποδόσφαιρο, και ειδικά όταν βγάζεις ποδοσφαιριστές από τα χέρια σου, όπως είναι ο Κιάσος, όπως είναι ο Νταγκουνάκης, όπως είναι ο Περάκης, όπως είναι ο Λαζαρίδης, ο Τζορμπατζάκης και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές, που γιατί ήταν κριτικοί οι περισσότεροι. Απλά κάνε μια πορεία πολύ σπουδαία στο ελληνικό χώρο. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που υπήρξα εγώ και η οικογένειά μου πρόεδρος και παράγοντες σε όλο αυτό το μεγαλείο που πρόσφεραν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που φτάσαμε μέχρι το εξωτερικό. Άρα λοιπόν τις Περγαμηνές σίγουρα πιστεύω ότι και τις διαθέτω, αλλά και με το ταπεινό φρόνημα και ένα παραπάνω του καθήκοντος του παράγοντα, γιατί ο παράγοντας είναι ένα πολύ σπουδαίο επίτευμα το να το έχεις και να γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Το να είσαι παράγοντα σε ένα πολύ σπουδαίο έργο και το να προσφέρεις είναι πάλι σπουδαίο έργο και δύσκολο. Και νομίζω ότι η κάθε ομάδα, όταν πάσχει από παράγοντες ή όταν οι παράγοντες δεν είναι σωστοί, αυτό αποτυπώνεται κάποια στιγμή και στην ομάδα και φαίνεται. Πολλές φορές όμως και οι παράγοντες αναγκάζονται να κάνουν λάθη, γιατί τους αναγκάζουν οι συνθήκες. Εγώ δεν ήρθα εδώ να κρίνω κανέναν, κυρία Ματούλα. Εγώ ήρθα εδώ πέρα και θα είμαι πολύ σύντομο σε κάποιες γραμμές, να δώσω να καταλάβουν στον κόσμο ότι πάνω απ' όλα έχω έρθει για να βοηθήσω αυτό το σωματείο και να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή το σωματείο που λέγεται Κασιόπη και που είναι ερασιτεχνικό σωματείο και ανήκει στη γάμα εθνική κατηγορία. Και που έτσι πρέπει να αναγράφεται παντού όταν γίνεται αναφορά στην ομάδα, σωστά? Έτσι.
όχι μόνο στα χαρτιά, στα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της ΕΠΟ, και ό,τι έχει να κάνει σε έγγραφα που είναι μέσα στα αθλητικά πρότυπα, δεν έχεις το δικαίωμα να παρατυπείς. Η παρατυπία πάντα τιμωρείται. Άρα ξεχωρίζουμε τη θέση μας για να περάσουμε και το μήνυμα ότι, εγώ θα σας πω κάτι για να το πω ξεκάθαρα, όταν ήρθα εδώ και βρήκα μια διοίκηση με τον πρόεδρο κύριο Μανέτα, ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος σαν επιχειρηματίας και σαν άνθρωπος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, και δεν σας κρύβω ότι είχαμε και κάποιες σχέσεις περί επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Ναι. Πάνω εκεί, ας πούμε, έγινε μια συζήτηση, εγώ πήγα γενικός διευθυντής, όμως ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος έπλεε στα βαθιά. Δεν ήξερε το θέμα που λέγεται ποδόσφαιρο, δεν ήξερε το αντικείμενο. Δεν τον κακίζω γι' αυτό. Όπως και δεν κακίζω και κανέναν άλλο να είτε έκανε τα καλά είτε τα κακά σε οποιοδήποτε σωματείο διοικούσε. Εγώ δεν είμαι κριτής. Ο καθένας κρίνεται με τα έργα του και με τις πράξεις. Άρα έγινε ομαλά η μεταβίβαση της διοίκησης από τον κύριο Μανέτα σε εσάς. Βεβαίως, και όχι μόνο ομαλά, και μιλάμε και σε καθημερινή βάση και έχουμε και σχέσεις. Και δεν θα τις χαλούσα ποτέ. Όχι για το ποδόσφαιρο, για οποιοδήποτε λόγο τις ανθρώπινες σχέσεις και τις δημόσιες σχέσεις που έκτισα τόσα χρόνια και που πιστέψτε με ότι είναι και δύσκολο να σε βλέπει ο απέναντι για να λέει «Αμα πώς αυτός μπορεί και μιλάει με αυτόν και εγώ δεν μιλάω». Ναι. Εδώ όμως πάμε σε ένα άλλο κριτήριο που δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μου να κάθομαι να τα λέω. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι εγώ προσωπικά όταν ανέλαβα αυτή την ομάδα είδα μια ομάδα η οποία είδα τρεις τίτλους. Όχι ΑΟ Κέρκυρα, όχι Κέρκυρα, όχι ΠΑΕ Κέρκυρα, όχι Κασιόπη. Μπερδεύτηκα κι εγώ ίδιος. Σε κάποια στιγμή εγώ, επειδή ξέρω πώς θα το διοικήσω για να το φτιάξω το πράγμα, είπα εγώ θα ξεχωρίσω τη θέση μου. Εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ και είμαι πρόεδρος και οι υπόλοιποι άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι για μένα είναι πάρα πολύ καλές προσωπικότητες, πολύ καινούργιες στο Διοικητικό Συμβουλίο, καμία σχέση με οποιοδήποτε παλιό. Και σας το ξαναλέω για να είμαι τυπικότατος. Δεν κρίνω κανέναν. Ναι. Ούτε ξέρω κανέναν από τα παλιά διοικητικά συμβούλια και να σας πω και την αλήθεια, ούτε θέλω και να μάθω. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η δικιά μου διοίκηση, η δική μου ανθρώπη και ο δικός μου χαρακτήρας και αυτό που ήρθα να κάνω και να βοηθήσω αυτή την ομάδα. Και πόσο μόνο σημαντικό που είναι για να βοηθήσει κάποιος μια ομάδα, είναι πολύ σημαντικό, πρόεδρε, θεωρώ, το να μην υπάρχουν χρέη, το να μην υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες, το να μην υπάρχουν χρωστούμενα. Αυτή τη στιγμή στον αθλητικό όμιλο Κασιόπης υπάρχει τακτοποίηση των όλων θεμάτων αυτών. Ο αθλητικός όμιλος Κασιόπη είναι ερασιτέχνης. Αν φτάναμε στο σημείο να λέμε ότι χρωστούσε και ο ερασιτέχνης, τότε δεν θα υπήρχε κανένα λόγος. Μην το λες. Ωραία. Έχουμε δει στο παρελθόν και άλλα. Ναι, αλλά το αθλητικός όμιλος Κασιόπη, τουλάχιστον στα χέρια μου από τότε που τον επήρα, πιστεύω ότι όχι μόνο είναι διευθετημένος, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και δεν το λέω για να. Πώς να σου το εξηγήσω, για να ευλογήσω τα γένια σου. Για να ξεσκορδίσω τον εαυτό μου ή τους υπόλοιπους άνθρωπους που τρέχουν στη διοίκηση για το καλό της ομάδος. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και πληρωμένοι. Υπάρχουν υποχρεώσεις σωματείου απέναντι σε οποιοδήποτε έχει να κάνει με ξεγενή παράγοντα που είναι και αυτά πληρωμένα. Τουλάχιστον μέχρι σε αυτή τη φάση που είμαστε, δόξα τω Θεώ, και αυτό λειτουργεί και η ομάδα. Και να σας πω και κάτι, όταν έρχεται μια νίκη, έρχονται γιατί είναι κάνουν όλα μαζί. Όταν χάνεις γιατί χάνουν όλα μαζί. Εγώ επίσης θέλω να πω κάτι άλλο και το τονίζω για να ξεκαθαρίσω αυτό που θέλω να περάσω μήνυμα στον κόσμο. Η ομάδα λέγεται Κασιόπη. Η ομάδα δεν λέγεται Κέρκυρα. Κέρκυρα είναι του νησιού η ομάδα, άρα οφείλει να αγαπηθεί, έχει αγαπηθεί, έχει κάνει την ιστορία της, έχει την πορεία της και όταν έφτασε να γίνει στα επαγγελματικά η λεγόμενη συγχώνευση και να πάει στο κάτι παραπάνω και να λέγεται ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Κέρκυρα, τότε περάσαμε σε ένα άλλο μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν εγώ δεν το γνώρισα. Γνωρίζω λοιπόν την κατάσταση του Κασιόπη. Άρα λοιπόν εγώ πώς θα βγω προς τα έξω και θα πω ότι λέγομαι άλλη ομάδα. Αυτό λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουν υπάρξει όμως ενοχλήσεις από ανθρώπους για όλο αυτό το θέμα με το όνομα, πώς πρέπει να λέγεται, αν θα λέγεται, όχι να λέμε Κέρκυρα, να ακούγεται το νησί, γιατί να λέμε το Κασιόπη, να ακούγεται το χωριό. Υπάρχει, ο καθένας έχει και την άποψή του βέβαια πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι σεβαστή η άποψη του καθεμιανού, θα τη σεβαστώ. Απλά το όνομα της ομάδας είναι Αθλητικός Όμιλος Κασιόπη. Ναι, αλλά αυτή η ομάδα δεν έχει κάνει κάτι κακό να μην αγαπηθεί, δεν έχει πειράξει κανέναν, ούτε έχει κρυθεί κατά το παρελθόν σε κακές καταστάσεις για να μπορέσει να κρυθεί και τώρα. Η ομάδα ξεκινάει ένα ξεκίνημα. Αλίμονό της, και εγώ ρε παιδιά να σας πω για την αλήθεια, μου φαίνεται παράξενο. Αν ήταν άλλος στη θέση μας, το πώς θα ίσχυε, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Αν ήταν άλλος στη θέση μας, θα είχε παρατήσει και να είχε φύγει. Εγώ κάθε μέρα το τι ακούω και τι βλέπω και τι μου λένε,
Επειδή όμως τη χάρη να είμαι και μεγαλός όμως και δεν παίρνω και γαμπάρι από αυτά, σας λέω λοιπόν και εγώ ότι ούτε με αγγίζουν και ίσως από με κάνουν να με δυναμώνουν για να αποδείξω στον κόσμο ότι και αυτό που είδατε που λέγεται νίκη λέγεται άθλος. Δεν είναι μόνο η νίκη γιατί παλέψαν οι ποδοσφαιριστές και μοχθήσαν με το τεχνικό επιτελείο μαζί και μια ομάδα ανθρώπων από διοίκηση, ακόμα και από αυτούς τους έξω που αρχίζουν και βοηθάνε. Το ξέρετε ότι ήρθαν στο γήπεδο ανθρώποι που είχαν να έρθουν να ακούω 15 και 20 χρονιά. Έτσι, έχω δει παράγοντες, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν και έρχονται στο γήπεδο πιο πολύ γιατί εκτιμούν την καινούργια προσπάθεια που γίνεται, όχι για το όνομα ή το κάθε όνομα. Με τον κύριο Χριστοφοράκη, πρόεδρε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια κοντά στην ομάδα, οι σχέσεις σου φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλές. Τι είναι ο Χριστοφοράκης? Ο Χριστοφοράκης είναι ένας άνθρωπος πάρα απ' όλα οικογενειάρχης, με ήθος, με ύφος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γυμναστής, άρα καθηγητής φυσικής αγωγής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει από τα πολύ κακά πατώματα που είχε φτάσει η ομάδα μέχρι και τώρα και εγώ το όφυλα όχι μόνο για να του κάνω χάρη, να το ξεμπερδέψουμε. Ναι. Ο άνθρωπος εκεί που είναι είναι με την αξία του και με το σπαθί του. Απλά εγώ... Και δεν έχει και εύκολο έργο η αλήθεια. Τι εύκολο έργο να έχει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος εκεί που είναι δίνει το κεφάλι του επιπίνα και κάθε εβδομάδα και μοχθεί και κάνει και δείχνει για το καλό αυτού του σωματείου. Θα σας πω λοιπόν κάτι το οποίο το λέω πρώτη φορά. Δίπλα του είναι και ο Σάκης ο Δέδες, ο οποίος είναι και αυτός ένας πολύ σπουδαίος προπονητής και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Αυτό λοιπόν το τεχνικό επιτελείο για μένα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου, στα 20 χρόνια που κάνω τον παράγοντα και που έχω κάνει την πορεία που δύσκολα άλλος μπορεί να κάνει. Εγώ δεν ψάχνω να διακριθώ να πάρω τίτλο για να ανέβω στην Αλφα Εθνική και να λέγω με πρόεδρος. Εγώ σας το ξαναλέω, τη διάκριση μου την έχω πάρει. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω. Αυτή τη βοήθεια που έχω κάνει είναι ότι κατέβασα την ομάδα και κέρδισε. Από τη στιγμή που κέρδισε, εγώ έχω να κάνω και την υπόλοιπη πορεία που λέγεται η ομάδα πάνω απ' όλα να σωθεί. Έχει δύσκολο έργο που θα σωθεί. Αυτό θα ρωτάγα για τον στόχο φέτος, έτσι όπως είναι και αυτό το πρωτάθλημα, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα με τον ένα γύρο που θα γίνει, με τα παιχνίδια που θα γίνουν και κάποια εμβόλυμες αγωνιστικές. Θα είναι κουραστικό. Ο στόχος είναι η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Βέβαια, αυτός είναι ο βασικός στόχος. Η ομάδα, όπως ξέρετε, ξεκίνησε και έφαγε 14-15 γκολ. Πέρασε σε μια άλλη πλέον τροχιά, έχει γυρίσει μια σελίδα, προσπαθούμε να τη γυρίσουμε όλοι. Προσπαθούμε να έχουμε χαμηλά τα κεφάλια, λίγες κουβέντες, πολλή δουλειά. Είναι δύσκολο το έργο, είναι τραυματισμοί στη μέση, είναι απροπονησία. Είναι και πολλοί άλλοι αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο πιστεύω, γιατί είπατε για 18, δεν ξέρω. Εγώ επειδή παίρνω και ανάποδες φορές, μπορεί να γίνουν και 20 και 22 και 25. Δεν είναι το θέμα το να φέρεις παίχτες, είναι το θέμα το πώς μπορούν να δέσουν μεταξύ τους. Ναι. Ευτυχώς όμως και εδώ ολοκληρώνω, είναι παίχτες οι οποίοι είναι επαγγελματίες, έχουν παραστάσεις, μπορούν να βοηθήσουν και σίγουρα πιστεύω σε αυτούς γιατί όλοι τους είναι καλά παιδιά καταρχήν. Ο Νίκης Στέφερ, ο οποίος τραυματίστηκε χθες, υποβλήθηκε σε μαγνητική, είναι σοβαρό. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα για το τι γίνεται με το γονατό του? Τέτοιο σοβαρό παιδί δύσκολα βρίσκεις, ναι. Και πάνω απ' όλα τόσο πολύ καλό αθλητή, ειδικά στη θέση που παίζει. Ο Νίκη για μένα είναι έγκλη για την ομάδα, είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό που το οποίο χτύπησε και που είδα ότι έχει τραυματιστεί. Ναι. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά στον κύριο Κοσκινά τον ορθοπαιδικό, τον οποίο τον ευχαριστώ και ιδιαίτερα. Είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Ναι. Έτσι, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας όχι μόνο στο επάγγελμα αλλά και στην ανθρωπιά του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να μπορέσουμε να επιστρέψει. Τι να σας πω, είμαστε σε αναμονή ακόμα. Ελπίζω τα καλύτερα για το παιδί, όπως και να έχει ομάδα θα είναι δίπλα του και δεν τον παρατάει ποτέ. Θέλω να μείνω σε μια φράση που είπα και στην αρχή. Η ομάδα με στόχο να πετύχει και θα πετύχει. Πιστεύετε πολύ σε αυτήν την ομάδα? Πιστεύω σε αυτή την ομάδα λόγω πάνω απ' όλα το τι μπορεί να δώσει και τι μπορεί να προσφέρει. Όσον αφορά το θέμα ομάδας για υλικό, είναι επιλογές οι οποίες γίνανε και νομίζω ότι για αυτή την κατηγορία, σας το ξαναλέω, εάν μου λέγατε και άρχιζε τώρα το πρωτάθλημα, ίσως με 2-3 προσθήκες ακόμα, ας έλεγα ότι η ομάδα θα πήγαινε για τον τίτλο και θα βλέπετε το κάτι παραπάνω. Ναι. Υπάρχει πίστη στην ομάδα, υπάρχει και στόχος για κάτι απότερο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βάζετε ψηλά τον πήκη, δηλαδή με βηματάκια σιγά σιγά θέλετε να φτάσετε ψηλά.
Για να φτάσει ψηλά και σιγά σιγά να ολοκληρώσω, θα σας πω το εξής. Πρέπει να φτιάξεις και άλλα πράγματα. Πρέπει να φτιάξεις τις ακαδημίες σου, ναι, πρέπει να φτιάξεις το γηπεδικό σου, πρέπει να φτιάξεις το επικοινωνιακό σου, πρέπει να φτιάξεις τις σχέσεις σου, πρέπει να δημιουργήσεις ξανά αυτό το οποίο έχει χαθεί, που λέγεται όραμα, ελπίδα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, όμως επειδή εγώ δεν τα παρατάω, θέλω συμπαραστάτες δίπλα μου. Εγώ δεν είμαι αυτάρχης ούτε δικτάκτορας. Μπορεί να είμαι δυναμικός, μπορεί να μπαίνω μπροστινός και μπαίνω μπροστινός. Την ομάδα μου δεν μπορεί να την πειράξει κανείς. Αυτό το τονίζω και το λέω σαν να είμαι κερκυραίος, mm-hmm. γιατί είμαι κριτικός εγώ. Αλλά απλά το λέω και το φωνάζω. Την ομάδα μου δεν μπορεί να την πειράξει κανείς. Ούτε μπορεί να πειράξει κανέναν άνθρωπο από το συμβούλιο, κανέναν άνθρωπο από τους ποδοσφαιριστές μου. Και μπαίνω μπροστινός και θα είμαι ο πρώτος που θα με βρει απέναντί του, όποιος και αν είναι αυτός. Εγώ θέλω η ομάδα να έχει την ισχύα της. Δεν πειράζουμε κανέναν. Όποιος θέλει, ας έρθει δίπλα. Mm-hmm. Δεν με νοιάζουν οι θέσεις. Ειλικρινά σας το λέω. Και να μου πει να μπει και πρόεδρος, θα του πω να πάρει την καρέκλα. Εμένα με νοιάζει να βοηθήσει την ομάδα. Πρόεδρε, καταλαβαίνετε τους στόχους μου. Θέλω να κλείσουμε. Πες μου για το επόμενο παιχνίδι. Θύελλα Μοναστηρακίου Πρέβεζας. Έχετε την ίδια βαθμολογία. Από τρεις βαθμούς έχετε και δύο. Παιχνίδι εκτός έδρας. Φαντάζομαι ότι έχει πάρει τα πάνω της και ψυχολογικά λίγο η ομάδα μετά τη χθεσινή νίκη. Οπότε στο παιχνίδι αυτό της Κυριακής, ο στόχος είναι, φαντάζομαι, το θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα ξαναπήκε στο καλούπι της. Mm-hmm. Έχουν χαμηλώσει τα αυτιά. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Γίνεται εντατική προπόνηση. Τα παιδιά προσπαθούν, πιστεύουν στον εαυτό τους και πιστεύουν και στην ομάδα. Εγώ λέω ότι όλοι μαζί αμυνόμαστε, όλοι μαζί επιτεθόμαστε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ωραία. Καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα κυρία πολύ Ματούλα, για την θέλω, ανταπόκριση. Θέλω μια χάρη ακόμα και έτσι να το πω στο κοινό της Κέρκυρας. Ναι. Να αγαπήσει και να σεβαστεί την καινούργια προσπάθεια που κάνει αυτή η ομάδα με ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο και καινούριους ανθρώπους και καινούριους ποδοσφαιριστές. Και χρειαζόμαστε τη στήριξη, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Όλοι κολλάνε στο οικονομικό, το ηθικό είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Αυτό είχα να πω και φιλιά σου Κερκυραίους, γιατί είστε λεβέντες και για μένα είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι στον τόπο σας. Μακάρι να σας βρω δίπλα μου, τίποτα άλλο. Να είστε καλά κύριε Ματούλα. Να είστε καλά πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Κασιόπης. Είπε πολλά ο κύριος Γουράκης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε αθλολογίες. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Corfu Genesis. Σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στα Γουβιά. Corfu Genesis. Επίσημος αντιπρόσωπος Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu. Επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα καινούρια και μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων με εγγύηση. Ασφάλειες. Εξουσιοδοτημένο σέρβις και ανταλλακτικά. Υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στην επιλογή του κατάλληλου αυτοκινήτου, τη φροντίδα και συντήρησή του. Corfu Genesis. Νέες εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στα Γουβιά. Το συνεργείο μας παραμένει στη γέφυρα ποταμού. Για πληροφορίες 26 610 22 177. Corfu Genesis. Με το βλέμμα μπροστά. Είναι βραβευμένο. Είναι αγαπημένο. Αν είναι να κάνεις αμαρτία, να την κάνεις σωστά. Καζιάνης Bakery and Pastry Daily Fresh. Όλα δικιάς μας παραγωγής. Βραφευμένα γλυκά, παγωτό, σιροπιαστά, cookies, τσουρέκια, αλλά και χειροποίητο ψωμί, αφράτες φωλιάτες, σάντουιτς, κριτσίνια, φρεσκοκομμένος εσπρέσο. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Καζιάνης. Ένα το όνομα, δύο τα σημεία. Βριώνη και Μεθοδίου. Καζιάνης έχει άλλη γλυκά. Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί.
σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι, την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ, για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως, μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμοι για shopping. Γεωπονικές επιχειρήσεις Κοτεινάς. Μετά από 70 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και γνώσης, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επιλέξτε ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία αγροτικών εφοδίων και αξιόπιστων μηχανημάτων των πιο καταξιωμένων εταιριών. Το Garden Center Κοτεινάς αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τη συντήρηση χώρων πρασίνου από ένα μικρό ιδιόκτητο κήπο μέχρι τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα, στο Εμπορικό Κέντρο Περιφερειακής Οδού Λευκυμής. Γεωπονικές επιχειρήσεις Κοτεινάς. Τώρα και στην απολύμανση, οι κορυφαίες λύσεις είναι Kärcher. Απαλλαχθείτε από τα βακτήρια και τους ιούς συμπεριλαμβανομένου του νέου κορονοϊού με τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις. Απόλυτη υγιεινή με μηχανήματα καθαρισμού για το σπίτι και τους χώρους εργασίας. Καθαριστές αέρα, ατμοκαθαριστές, πλυστικά, μηχανές καθαρισμού δαπέδων, απολυματικά, χημικά πιστοποιημένα. Είναι μερικές από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους απολύμανσης και προστασίας που προτείνει η Kärcher. Kärcher Center, Κουρτέσης Χαρδακάρης. Τρία γεφύρια, Κέρκυρα. Γιατί με την Kärcher νιώθεις και είσαι ασφαλής. Το νέο πλοίο Ερμής της Κέρκυρα Seaways ξεκίνησε τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Πολυτέλεια, άνεση, ταχύτητα, με κυλιόμενες σκάλες και εύκολη πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Κάνε την κράτησή σου τώρα. kerkyraseaways.gr. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα, καθρέφτες μπιζουτέ, ιαλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο, αυτόματες πόρτες, κρύσταλλα ασφαλείας, γυάλινα κάγκελα, φυσαρμόνικες, ντουζιέρες, όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Για την κατασκευή, την ανακαίνιση, για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη, για το σπίτι και την επιχείρηση. Ο Βάλε Αλεξάνδρα. Διαθέτουμε όλα τα προϊόντα κορυφαίων εταιριών. Συστήματα αλουμινίου της Αλουμίνκο. Σίτες παντός τύπου με ερπίστρια και μη. Κάγκελα παραδοσιακά και ίνοξ. Πάνελ. Συστήματα πέργολας και σκίασης. Γυάλινους ανεμοφράκτες. Ρολά ασφαλείας Team Roll. Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Manifesto NSX. Γερμανικά κουφώματα PVC Salamander. Ο Βάλε Αλεξάνδρα. Από το 1978 με γνώση, εμπειρία, άμεση παράδοση και άριστη εξυπηρέτηση. 11 02. Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό. Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 1102, γραμμή βοήθειας για την άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. 1102. Απέναντι στην άνοια έχουμε όλη την ίδια γραμμή. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα 30 φίλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
Το ρεπορτάζ δεν σταματάει ποτέ. Επιστροφή λοιπόν σε αθλιολογίες. Στην επιστροφή είδαμε και την ομάδα της Λευκύμης στο καράβι. Δεν χάσαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον προπονητή της κερκυριακής ομάδας Παναγιώτη Κορομπόκη και τον Νίκο Μουσακίτη για την ισοπαλία, τη Λευκή ισοπαλία εκτός έδρας με την ομάδα της Καστοριάς. Οι αγώνες για την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία ξεκίνησαν ξανά. Η Λευκύμη αγωνίστηκε εκτός έδρας με το Μέγα Αλεξάνδρο Καλυθέα στην Καστοριά. Το παιχνίδι ήρθε ισόπαλο 0-0. Πήρε ένα βαθμό η κερκυριακή ομάδα. Την πετύχαμε στο καράβι, στον δρόμο της επιστροφής για το νησί. Παναγιώτης Κορομπόκης κοντά μου. Πρεμιέρα ουσιαστικά. Συνεχίζεται την τέταρτη αγωνιστική εκεί που είχατε μείνει μετά από τόσο καιρό. Ήταν μουδιασμένα τα πράγματα σήμερα? Η αλήθεια είναι περίεργο να λέμε πρεμιέρα. Απρίλιο μήνα πια, έτσι, και να είναι και η τέταρτη αγωνιστική, αλλά επί της ουσίας έχετε δίκιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση. Ακόμα και αν ήταν πρώτη αγωνιστική, θεωρώ ότι θα είχαμε καθαρότερη εικόνα για το τι θα συναντούσαμε, γιατί δεν είχαμε κανένα φιλικό στα πόδια μας, δεν ξέραμε την πραγματική εικόνα της ομάδας μας και σαφώς του αντιπάλου. Είχαμε αντικειμενικές δυσκολίες στο πρωινό μας ξύπνημα, γιατί ξυπνήσαμε από τις 5 ώρα το πρωί για να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας στην Καστοριά. Παρ' όλα αυτά και σαφώς το φυσικό χόρτο που καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί δεν έχει, η Νότιο Κέρκυρα δεν έχει γήπεδο με χόρτο και είχαμε πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα μας ήταν καλύτερη του αντιπάλου, δεν ήταν τόσο καλή όσο θέλαμε εμείς, δεν είχαμε το ρυθμό που επιθυμούσαμε. Πάντως, να ξέρετε, ήμασταν καλύτεροι, είχαμε εμείς μεγάλες ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι, είχαμε και ένα κυρωθέν γκολ, το οποίο οριακά προς το τέλος του αγώνα, τώρα είναι δεν είναι offside, δεν έχει σημασία, ήταν εντελώς οριακό, δεν είναι για να παροθέσει, απλά σας λέω την γενική εικόνα του αγώνα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε τη νίκη. Πάντως ήταν μία αρχή και ευτυχώς όχι με ήττα για την ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και νομίζω ότι το περιμένατε αγωνίως και εσείς και οι παίχτες και όλες οι ομάδες, θα γίνει μόνο ο πρώτος γύρος. Έχει πάει αυτή η χρονιά έτσι όπως έχει πάει. Αξίζει να δώσετε αυτά τα τελευταία παιχνίδια για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα έτσι όπως θα ολοκληρωθεί φέτος? Ακούστε, εμείς ένα μήνα πριν παρακαλούσαμε να μπούμε στο γήπεδο υπό οποιοσδήποτε συνθήκες και κυρίως για το νομίζω ότι το είχαμε όλη ανάγκη, κυρίως ψυχολογικά, έτσι. Οπότε από τη στιγμή που μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα, οποιαδήποτε πιστεύω παράπονο κάνουμε ή να θέλουμε μια άλλη συνθήκη, καλό είναι να σκεφτόμαστε πώς ήταν η κατάσταση ένα μήνα πριν. Μιλάω για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα αν μου πείτε τι πρωτάθλημα είναι αυτό ενός γύρου και έχετε απόλυτα δίκιο, άλλαξε εντελώς η μορφή του πρωταθλήματος. Έρχονται για πολλές ομάδες που θεωρούνταν είτε φαβοροί είτε ότι θα επετυχαίνανε το στόχο τους άνετα. Έχουν αλλάξει, δεν έχουμε ξαναρχίσει ούτε καν από την αρχή, με άλλες συνθήκες, με άλλους όρους. Αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί η επερχόμενη αναδιάρθρωση, ελπίζω να ολοκληρωθεί, για στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι όλα λίγο δίσκαμπτα και δεν έρχονται στην ώρα τους. Πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος, δηλαδή για μένα είναι καλύτερο λιγότερες κατηγορίες, πιο ανταγωνιστικές ομάδες με ένα βιώσιμο οικονομικό πλάνο ξεκάθαρο, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα όπως πολλές ομάδες παντού, τύπης εθνικά πρωταθλήματα και επί της ουσίας δυσκολίες μεγάλες στις ομάδες να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό τους πρόγραμμα. Στόχο ρωτάω, να ρωτήσω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αν καταφέρουμε την παραμονή θα είναι τεράστια επιτυχία για την ομάδα μας. Παρότι αγωνίζεται πολλά χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, νομίζω ότι φέτος είναι μια χρονιά που μπαίνουν κάποιες βάσεις, τουλάχιστον αγωνιστικές να το πω, ώστε να παρουσιάζουμε ένα σύνολο που να έχει
να είναι και θεαματικό, να είναι και αποτελεσματικό, και το πιο βασικό είναι στο τέλος της χρονιάς η ομάδα της Λευκύμης να έχει ένα κορμό από ποδοσφαιριστές εκπαιδευμένους και να μπορούμε να χτίσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Στοιχίζει σε εσάς, στις ομάδες, να μην έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, να μην έχουν την κερκίδα τους? Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Όπως ξέρετε, ήμουν τόσα χρόνια στο Θηναλιακό και αν υπήρχε από όλοι νομίζω το κλαμπ, έτσι, κάτι που θα και εγώ προσωπικά θα ήθελα να προσθέσω, γιατί τα υπόλοιπα ήταν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, εν το συνόλο μιλάω, νομίζω ότι θα θέλαμε την παρουσία του κόσμου. Ερχόμενος στη Λευκύμη, το μόνο σίγουρο είναι η συμπαράσταση του κόσμου, την οποία την νιώθω ακόμα και τώρα, παρότι δεν υπάρχει κόσμος στις κερκίδες. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον για την ομάδα. Για την ομάδα της Λευκύμης είναι μεγάλη η απουσία αισθητή του κόσμου και πραγματικά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω τη συμπεριφορά και τη δική μου και της ομάδος με γεμάτο γήπεδο. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Μουζακίδης από την ομάδα της Λευκύμης απέσπασε την ισοπαλία σε ένα παιχνίδι μετά από αρκετούς μήνες απραξίας. Η κυρκυριακή ομάδα τη μετώπισε στην Καστοριά, το Μέγα Αλέξανδρο. Πήρε λοιπόν τον ένα βαθμό της ισοπαλίας. Ο Νίκος Μουζακίδης είναι κοντά μας για να μας πει πώς είδε το παιχνίδι. Αξίζατε, πιστεύεις, κάτι παραπάνω? Πιστεύω ήταν ένα γενικά ισορροπημένο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες, όπως είπατε και εσείς, μετά από τόσους μήνες αποχής από προπονήσεις και αγωνιστικούς ρυθμούς, σίγουρα είχε μεγάλη απραξία. Πιστεύω ότι είχαμε τις ευκαιρίες μας, δύο συγκεκριμένα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερους βαθμούς. Μένουμε με το βαθμό και συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία. Πώς πιστεύεις τώρα ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η χρονιά? Θα κάνετε μόνο ένα γύρο, ξεκινήσατε τώρα τους αγώνες, υπήρχε τόσους μήνες αυτή η απραξία, κάνετε βεβαίως τα τεστ, είστε τυπικοί σε αυτά που πρέπει να γίνονται. Θέλατε πολύ να μπείτε στον αγωνιστικό χώρο μετά από τόσο καιρό. Πώς θα είναι τα ένα από μήνα τα παιχνίδια? Αυτό που συζητάγαμε και με τους συμπαίχτες μου είναι ότι περιμέναμε τόσο καιρό και ήρθε η στιγμή. Τώρα, αν η ΕΠΟ ορίσει Τετάρτη Κυριακή, εμείς είμαστε εδώ να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόγραμμα, ναι, και όσοι αγώνες γίνουν, πιστεύω που θεωρητικά θα είναι ένας γύρος, θα δείξει και τι θα γίνει στην πορεία και στο τέλος. Το να είστε όλη μέρα στο δρόμο, να έχετε ξεκινήσει από τις 5 ώρα τα χαράματα, είναι 9 η ώρα και είστε στο καράβι της επιστροφής, πόσο κουραστικό είναι ένα ταξίδι αυθημερών? Σίγουρα είναι κουραστικό ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά εντάξει, γενικά η καιρή είναι δύσκολη. Πιστεύω η ομάδα κάνει τα δύνατα για να μας προσφέρει το καλύτερο. Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό, δίνουμε το 100% και στις προπονήσεις και στους αγώνες, να το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι και να το εισπράττουν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μετά την πρώτη ισοπαλία λοιπόν για η κυρκυριακή ομάδα, είχαμε και την ισοπαλία την χθεσινή, όπου ο Βάμ στα τελευταία δευτερόλεπτα πέτυχε τον γκολ, ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Πρέβεζα. Θα δούμε τα γκολ βεβαίως στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, αλλά και τι μας δήλωσαν ο Μπέκκας Βασιλείου Καραμπιπέρης για την ομάδα της Πρέβεζας, καθώς και ο προπονητής του ΟΦΑΜ Σάβα Σιδερόπουλος και οι παίκτες Πίνουλας, Παπαδόπουλος και Βλάχος. Ορφανός διώχνει την μπάλα, η οποία πάει μπροστά με τον Τσάλα Τσολακίδης και πετυχαίνει τον γκολ. Ο παίκτης της Πρέβεζας ανοίγει το σκορ, ο ΦΑΜ Πρέβεζα 0-1 με τη συνεργασία Τσάλα Τσολακίδη στο 65. Άγγελος Μπέκας από την ομάδα της Πρέβεζας, σε πρεμιέρα μετά από καιρό, τέταρτη αγωνιστική, πέμπτος όμιλος, γάμα εθνική κατηγορία, ο ΦΑΜ Πρέβεζα 1-1. Η ομάδα της Πρέβεζας προηγήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα ουσιαστικά της αναμέτρησης, ο ΦΑΜ ισοφάρισε και πήραν και οι δύο ομάδες από ένα βαθμό. Το παιχνίδι πώς ήταν? Ήταν ένα μάτς μοιρασμένο νομίζω, δυνατό και από τις δύο ομάδες. Πήγε καθαρά στη δύναμη. Νομίζω ότι βγάλαμε από θέματα δύναμη στο τέλος και μπορέσαμε και βγήκαμε με καλύτερες προϋποθέσεις από τον ΟΦΑΜ. Είχαμε κλασικές ευκαιρίες να τελειώνουμε το μάτς και ειδικά στο 92 ο Μαγκανάκης να δώσει την μπάλα δίπλα του να τελειώνουμε το μάτς με 2-0. Δεν έγινε αυτό και στην αντιπίθεση φάγαμε τον γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να
να ψυχολογικά να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας, γιατί μας πείραξε πάρα πολύ αυτό που έγινε. Και έχουμε ένα μάτς την Τετάρτη και ο αγώνας συνεχίζεται. Πρώτος βαθμός για φέτος στη γαμαθηνική κατηγορία με μια νεανική ομάδα, με ένα ρόστερ με χαμηλό ηλικιακό όρο. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι η παραμονή της ομάδος και να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτά τα παιδιά, τα ηλικιακά που είπατε κι εσείς, τα μικρά. Αυτό είναι ο στόχος μας, η ομάδα να μείνει στην κατηγορία και να μπορέσουμε να υπερεύεσαι να αποκτήσει μια σταθερή πορεία στη γάμα εθνική. Αυτό. Κόουτς, όταν υπάρχει χαμηλός ηλικιακός όρος, αυτό δυσκολεύει ίσως περισσότερο εσάς και να ελέγχθουν τα συναισθήματά τους, ίσως τα νεύρα, ίσως η χαρά. Είναι ένα σημείο αυτό δύσκολο? Είναι ένα σημείο αναφοράς αυτό, σε αυτή την ηλικία. Πώς να διαχειριστούν και σε ένα τέτοιο κήπεδο και σε μετά με μια τέτοια ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα ο ΦΑΜ. Αυτό έδειξε στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Σημασία έχει ότι το διαχειριστήκαμε καλά. Νομίζω ότι και ο βαθμός της οπαλίας, ο βαθμός δεν μας ικανοποιεί. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος ότι μπορεί να μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμος ο βαθμός που πήραμε. Έστω και δικαιούμασταν, νομίζω, την νίκη σαν ομάδα. Ήμασταν στο δεύτερο μήχρονο καλύτερα από τον ΟΦΑΜ. Καλή επιστροφή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία και σας και στον ΟΦΑΜ. Στέφανος Βασιλείου, από τους πρωταγωνιστές ομάδας της Πρέβεζας, βοήθησε πολύ σημαντικά ο παίκτης στην ομάδα του, η οποία προηγήθηκε στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΑΜ για την τέταρτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου και της γάμα εθνικής κατηγορίας. Μετά από απραξία, τόσο μεγάλη απραξία, φαντάζομαι ότι είχατε χαρά από τη μία να μπείτε στον αγωνιστικό χώρο, από την άλλη, ίσως υπήρχε και ένα μούδιασμα σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, κοιτάξτε, σίγουρα είναι λογικό αυτό μετά από 5 μήνες απραξία. Και ειδικά για εμάς θα μιλήσω, που είμαστε μια νεανική ομάδα, όπως είπαμε, προπονητές και εσείς. Και είμαστε και 10 παιδιά με μεταγραφές, που είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να στρώσει μια ομάδα, έτσι. Νομίζω στηθήκαμε καλά στο αγωνιστικό χώρο, είχαμε διαβάσει τον αντίπαλο. Κάναμε αυτό που έπρεπε, χτυπήσαμε στις κάποιες κόντρες. Το πρώτο ημίχρονο δεν παίχτηκε σίγουρα ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί αντικειμενικά τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται τόσο μικρό γήπεδο να έχει πάρει αδειοδότηση από την ΕΠΟ και να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο, εντάξει. Πραγματικά δεν ξέρω. Σου φάνηκε πιο μικρή η διαστάση? Όχι, δεν μου φάνηκε. Είναι πολύ πιο μικρές διαστάσεις. Εδώ με ένα πλάγιο βάζει γκολ. Αυτό δεν γίνεται, εντάξει. Τέλος πάντων, όπως είπαν και οι προπονητές πριν που σας είπα, είχαμε πολλές αρκετές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο να καθαρίσουμε το παιχνίδι μετά το 0-1. Αλλά η απειρία μας, όπως είδατε, σαν ποδοσφαιριστές που είναι νέοι κτλ., χάσαμε δύο κλασικές ευκαιρίες να καθαρίσουμε το μάτς. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο ΦΑΜ είχε μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ στο 90. Και στο 96 ευτύχησε να μας ισοφαρίσει. Εντάξει. Είσαστε μια νεανική ομάδα. Πήρατε τον πρώτο σας βαθμό στην κατηγορία μετά το παιχνίδι το σημερινό. Στόχος, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πρωτάθλημα, παραμονή? Σίγουρα η παραμονή είναι ο στόχος μας, αλλά και εξ αρχής ήταν η παραμονή. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα, ούτε αυτοί νομίζω δεν ξέρουν τι θα γίνει με τις αναδιαρθρώσεις κτλ. Τώρα παιχνίδι... κάθε μάτς παλεύουμε σίγουρα. Παιχνίδια Σαββατοκύριακο, Τετάρτη, όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί, πώς θα πάει? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είμαστε Αγγλοί, έτσι, ούτε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Απλά αγαπάμε αυτό που κάνουμε και νομίζω ότι με την αγάπη και μόνο θα ανταπεξέλθουμε. Εντάξει, σίγουρα είναι πιεστικό το πρωτάθλημα. Μικρές αγωνιστικές, λίγες αγωνιστικές, μικρό το χρονικό διάστημα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Στεφάνος Καραπιπέρης, από τους πρωταγωνιστές της σημερινής αναμέτρησης για την ομάδα της Πρέβεζας, η οποία αν και προηγήθηκε, τελικά το παιχνίδι ήρθε ισόπαλο με τον ΟΦΑΜ εδώ στην Κέρκυρα για την επαναφορά του πρωταθλήματος μετά από αρκετό καιρό. Πώς ήταν αυτή η επαναφορά? Ήταν λίγο δύσκολη, γιατί από ό,τι είδατε στην αρχή, μέχρι να βρούμε τα πατήματα και εμείς αλλά και οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΑΜ, ήταν λίγο δύσκολο. Μετά στο παιχνίδι, από όσο είδατε, πιστεύω ήταν ένα καλό θέμα, αρκετές ευκαιρίες. Εντάξει, σταθήκαμε άτυχοι στο τέλος το 95, δεχτήκαμε τον γκολ. Αυτό όχι το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, συνεχίζουμε δυναμικά. Είναι διαφορετικά ημίχρονα, νομίζω ότι είδαμε. Ναι. Το πρώτο μέτριο, θεωρώ για μένα πολύ μέτριο, μέχρι να βρούμε τις ισορροπίες μας. Γιατί και η εποχή είναι μεγάλη, έτσι. Είναι λογικό. Αλλά στο δεύτερο, δύο γκολ, αρκετές φάσεις, δύο δοκάρια τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και οι δύο μετά από τόσο μεγάλη εποχή. Πιστεύω ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Αν και μας μένει πικρία το γκολ εξαιτίας ότι είχαμε στο τέλος. Αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα, ήμασταν διαβασμένοι και προσπαθήσαμε να κλέψουμε στο αποτέλεσμα, αλλά η τύχη δεν μας χαμογέλασε στο τέλος. Είναι ένα νεανικό ρόστερ που παίρνει τον πρώτο του βαθμό στο σημερινό παιχνίδι με ένα πρωτάθλημα που είναι έτσι πάρα πολύ δύσκολο όπως έχει εξελιχθεί. Ο στόχος ποιος είναι για την ομάδα της Πρέβεζας? Ο στόχος μας είναι η παραμονή. Έχουμε καλή ομάδα, έχουμε όπως είπατε νεανικά παιδιά τα οποία δουλεύουν, έχουν όρεξη, θέληση και στη συνέχεια πιστεύω θα είμαστε και καλύτερα αγωνιστικά και θα πάρουμε και τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε για να καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Κύριος Τζόβας υποδεικνύει το σημείο από όπου θα πρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Καταλούζος. Βάζει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Μπάλα φτάνει στο σκολαρίκι και σκοράρει. Ο Φαμ σκοράρει. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης η κερκυραϊκή ομάδα πετυχαίνει τον γκολ της ισοφάρισης. 1-1 το σκορ. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων λογικά. 4 λεπτά καθυστερήσεις είχαμε στο παιχνίδι. Σάβα Σιδηρόπουλος κοντά μας, η ομάδα στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, την πρεμιέρα μετά από καιρό για την ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία και τον 5ο όμιλο, πήρε την ισοπαλία από την ομάδα της Πρέβεζας που είχε προηγηθεί νωρίτερα. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο Αγίου Μανθαίου. Πώς είδες το παιχνίδι, ήταν λίγο για καρδιακούς? Να ξεκινήσω από την αρχή που μετά από 5 μήνες ξαναπατήσαμε πάλι τον αγωνιστικό χώρο σε επίσημο παιχνίδι. Λίγο δύσκολο και για τους αθλητές, αλλά και εμάς που καθόμαστε στην άκρη του μπάγκου. Να νιώσουμε πάλι αυτά τα συναισθήματα, είτε κερδίζοντας η ομάδα μας, είτε φέρνοντας την ισοπαλία, όπως είναι το σημερινό αποτέλεσμα. Θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί δεν παράτησαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού το παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν κινδυνεύσαμε μέχρι και την επίτευξη του γκολ της Πρέβεζας. Και από ένα δικό μας λάθος και συγκεκριμένα από πλάγιο Αράουτ στην αντίπαλη περιοχή, φάγαμε μια κόντρα ανεπίτρεπτη και προηγήθηκε η ομάδα της Πρέβεζας. Από εκεί και πέρα όμως εμείς πιέσαμε πιο ψηλά. Και αυτό έδωσε και το χώρο τους αντίπαλους να μας φτιάξουν και 2-3 ακόμη ευκαιρίες. Όμως εμείς έστω και στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, γιατί φυσιολογικό ήταν η καθυστέρηση που κάνει ο ρέφερι, διότι κάποια παιδιά από τραυματισμούς αργούσαν να σηκωθούν. Οπότε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού καταφέραμε, πετύχαμε τον γκολ και έτσι βάλαμε ένα βαθμό ακόμα στη συγκομιδή μας για να είναι πιο εύκολη ο στόχος μας που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Είχατε και δύο δοκάρια, είχατε και άλλες ευκαιρίες, είχατε από το ξεκίνημα του αγώνα ουσιαστικά στα πρώτα λεπτά. Ότι μέχρι την επίτευξη του γκολ έχουμε σταθεί καλύτερα από την ομάδα της Πρέβεζας που πάλευε στον χώρο του κέντρου να μας κλέψει μπάλες για να βγει στην κόντρα, αλλά αυτό δεν το επιτρέψαμε. Αυτό όμως έγινε όπως είπαμε το πλάγιο. Γι' αυτό και δόθηκε και ευκαιρία μετά την επίτευξη του γκολ να δημιουργήσουν οι αντίπαλοι 2-3 ευκαιρίες ακόμη. Και η Πρέβεζα είναι νεανικό ρόστερ, χαμηλός ηλικιακός όρος και ο Φάμα όμως έχει παιδιά, πολύ μικρά, παιδιά τα οποία στελεχώνουν μια ομάδα η οποία έχει και έμπειρους παίκτες. Ο στόχος φέτος, έτσι όπως έχει εξελεχθεί το πρωτάθλημα. Ο στόχος της κατηγορίας πιστεύω είναι και αυτός, αλλά και οι μικροί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ για να μπορούν να αποκαθιερωθούν σε δεκάδα και όχι γιατί το λέει ο νόμος. Σήμερα τα είχες με τον Νίκο Δεσπινουλά, είδα από την αρχή που του φώναζε. Φώνασα γιατί εντάξει, οι 5 μήνες απραξίας, λογικό είναι αυτά τα παιδιά να θέλουν πολύ χρόνο προσαρμογής. Πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιωθούν και να είναι καλύτερα και για αυτούς και για εμάς. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια και στην ομάδα της Πρέβεζας για τον Ιανικό Σύνολο και εύχομαι καλή επιστροφή στα παιδιά. Σπύρος Πινούλας κοντά μας. Εντάξει, οι συστάσεις νομίζω ότι είναι περιττές. Με το προσωνυμίο Γκόγκιτς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βοηθάει την ομάδα του ΟΦΑΜ. Το κερκυραϊκό σωματείο σήμερα πήρε την ισοπαλία κόντρα στην Πρέβεζα, η οποία προηγήθηκε. Αλλά στα τελευταία δευτερόλεπτα η ομάδα του Σάβα Σιδηρόπουλου ισοφάρισε σε ένα παιχνίδι που ήταν τελείως διαφορετικό στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος. Λίγα λόγια παίζουν για το παιχνίδι αυτό. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Μετά από μια μεγάλη αποχή που είχαμε λόγω αυτής της πανδημίας που επικρατεί. Βάλαμε τις δυνάμεις μας, τις ενώσαμε και καταφέραμε να μην τα παρατήσουμε καθόλου, παρόλο που βρεθήκαμε πίσω σε σκορ και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Είχατε ευκαιρίες, είχατε και δύο δοκάρια, θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό? Σίγουρα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, μπορούσαμε να είχαμε χάσει και η αντίπαλη ομάδα είχε πολλές ευκαιρίες. Προπαντός προς το τέλος όταν εμείς πιέζαμε για να ισοφαρίσουμε, ήμασταν τυχεροί. Και στο τέλος καταφέραμε και πρέπει να το βαθμό της ισοπαλίας. Έχετε κάνει μια ωραία μίξη από πιο νέα παιδιά και πιο έμπειρους παίκτες. Ο Σάβας μου είπε για τον Νίκο, στον οποίο φώναζε σήμερα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί περιμένει πολλά πράγματα από εκείνον. Η συνεργασία σας πώς είναι? Σίγουρα η συνεργασία με τα παιδιά είναι καλή, γιατί πάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά, ακούνε. Προσπαθούμε και εμείς σαν πιο μεγάλοι να τους βοηθήσουμε. Και αυτή η χημεία πιστεύω ότι έχει βγει στο γήπεδο μέσα. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Αποστόλης Παπαδόπουλος από την ομάδα του ΟΦΑΜ που στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης κόντρα στην Πρέβεζα, μετά από καιρό βεβαίως στους αγωνιστικούς χώρους, πήρε την ισοπαλία 1-1 το τελικό σκορ στη σημερινή αναμέτρηση εδώ στο δημοτικό γήπεδο Αγίου Μαθαίου. Λίγα λόγια για την αναμέτρηση. Προηγήθηκε η Πρέβεζα. Θέλατε μετά να σκοράρετε. Είχατε ευκαιρίες, είχατε δύο δοκάρια. Πώς ήταν το παιχνίδι? Το παιχνίδι ήταν ένα μοιρασμένο και στα δύο ημίχρονα. Από εκεί πέρα είχαμε η κάθε ομάδα από ένα ημίχρονο. Μας έχει πάει πίσω η αποχή, είναι αλήθεια, 4-5 μήνες. Και τώρα προσπαθούμε τον τελευταίο μήνα που άρχισαν και οι προπονήσεις να βρούμε ξανά το ρυθμό μας. Από εκεί πέρα κοιτάμε μπροστά με δουλειά. Και... πώς ήταν αυτό το είχε ανάμεικτα συναισθήματα και να επιστρέφεις μετά από τόσους μήνες, αλλά και ένα μούδιασμα ίσως, ξέρεις, γιατί σίγουρα, είχε προηγήσει. Η κούραση είναι φυσιολογική τώρα από όλες τις ομάδες και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Είδαμε, πιστεύεις, δύο διαφορετικά ημίχρονα το πρώτο μέρος. Ναι, το πρώτο ημίχρονο το είχαμε εμείς, χάσαμε σημαντικές ευκαιρίες και βέβαια μας ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο μια κούραση, μια τέτοια και ήταν η Πρέβεζα καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Νίκητας Βλάχος κοντά μας από την ομάδα του ΟΦΑΜ, η οποία βεβαίως ήρθε ισόπαλη κόντρα στην Πρέβεζα, αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν. Τελικό σκορ 1-1 μετά από αρκετό καιρό, επαναφορά για τις ομάδες στα γήπεδα. Πώς ήταν το παιχνίδι αυτό, από τη μία μουδιασμένη που επιστρέφεται, από την άλλη χαρούμενη που μπαίνετε στον αγωνιστικό χώρο? Εντάξει, βεβαίως ήμασταν και χαρούμενοι που γυρνάμε μετά από 5 μήνες στο αγωνιστικό κομμάτι. Βέβαια δεν μας βγήκαν πράγματα, αλλά κάναμε στην προπόνηση, αλλά μας βγήκαν. Ήταν το άγχος, το γήπεδο. Τώρα η αντίπαλη ομάδα και εγώ ήταν και αυτή για βαθμούς όπως και εμείς. Είναι ένας γύρος, οπότε είμαστε όλοι αγχωμένοι και φοβόμαστε λίγο να πάρουμε ενέργειες, πρωτοβουλίες. Και γι' αυτό έγινε ένα σκληρό παιχνίδι με την μπάλα να πηγαίνει από τη μία αιστεία στην άλλη. Είχατε ευκαιρίες, είχατε δύο δοκάρια, θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό? Εντάξει, με το θα μπορούσε, δεν γίνεται. Και άλλοι είχαν ευκαιρίες. Τώρα ποδόσφαιρο είναι, δεν ξέρεις. Άμα δεν μπει η μπάλα να γράψει, δεν μπαίνει. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε αν. Πάντως η χαρά είναι μεγαλύτερη από το μούδιασμα μετά από την επιστροφή. Ναι, μεγάλη χαρά. Εννοείται πως χαιρόμαστε που γυρίζουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Καμία σχέση τώρα να κάνουμε μόνο προπονήσεις ή να είμαστε κλεισμένοι σπίτια. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά επίσης. Ο κύριος Τζόβας φυρίζει για τελευταία φορά στον αγωνιστικό χώρο, στην αναμέτρηση του ΟΦΑΜ με την Πρέβεζα. Τελικό σκορ για τις δύο ομάδες 1-1. Δεύτερη ισοπαλία για κερκυριακή ομάδα στην πρεμιέρα της τέταρτης αγωνιστικής για τον πέμπτο όμιλο και την γάμα εθνική κατηγορία. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν έγιναν και στο παιχνίδι του ΟΦΑΜ με την Πρέβεζα. Οι αθλολογίες κάπου δεν έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11. Πλέον τα λέμε Δευτέρα και Παρασκευή στις 11 μέσα από το Start. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.